Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είμαι η Γκέσου Βασιλική και βλέπετε το περί διατροφής. Τώρα διανύουμε τη Σαρακοστή και πολλοί από εμάς ακολουθούν νηστεία είτε για θρησκευτικούς είτε για άλλους προσωπικούς λόγους. Για όποιον λόγο και αν προχωρήσουμε σε αυτή την απόφαση, ένα είναι σημαντικό. Να εφαρμόσουμε τις επιταγές της νηστείας, αλλά παράλληλα να εξασφαλίσουμε ισορροπημένη διατροφή για την υγεία μας. Ας δούμε λοιπόν πώς θα εκμεταλλευτούμε τα ωφέλη της θρησκευτικής αυτής παράδοσης για να εξασφαλίσουμε υγεία αλλά και ισορροπημένο βάρος. Στην νηστεία, η αλλαγή που υπόκειται η διατροφή μας είναι ο αποκλεισμός των ζωικών προϊόντων. Τι σημαίνει αυτό επί του πρακτικού? Ότι δεν μπορούμε να καταναλώσουμε κρέας ή παράγωγα αυτών, όπως αυγά και γαλακτοκομικά, αλλά και ψάρια. Αυτό λοιπόν μας δημιουργεί δύο κύρια προβλήματα στη διατροφή μας. Το πρώτο πρόβλημα είναι το πώς θα καλύψουμε τις απαιτήσεις του οργανισμού μας σε πρωτεΐνες, καθώς οι κύριες διατροφικές πηγές πρωτεΐνες είναι τα ζωικά προϊόντα. Το δεύτερο πρόβλημα είναι η επάρκεια του ασβεστίου στη διατροφή μας. Το ασβέστιο, ένα πολύ σημαντικό θρεπτικό συστατικό, υπάρχει σε πληθώρα στα γαλακτοκομικά προϊόντα και οι υπόλοιπες πηγές του είναι σχετικά φτωχές. Ας δούμε τώρα τι πρέπει να προσέξουμε στη διατροφή μας για να είμαστε καλά στην νηστεία. Για να νηστέψουμε λοιπόν και παράλληλα να καλύψουμε τις απαιτήσεις του οργανισμού μας σε θρεπτικά συστατικά, θα πρέπει να προσέξουμε τα εξής σημεία. Πρώτα, πρέπει να καταναλώνουμε θαλασσινά 2 με 3 φορές την εβδομάδα. Με την κατανάλωση των θαλασσινών θα παρέχουμε στον οργανισμό μας πρωτεΐνες ισότιμες αξίες με τις πρωτεΐνες του κρέατος. Έτσι θα καταφέρουμε να καλύψουμε ό,τι χρειαζόμαστε σε πρωτεΐνη. Τα θαλασσινά μπορούμε να τα καταναλώσουμε σαν κυρίως γεύμα, αλλά και στα επιμέρους γεύματά μας, για παράδειγμα σε σάντουιτς ή σε σαλάτες. Στη συνέχεια πρέπει να καταναλώνουμε όσπρια 1 με 2 φορές την εβδομάδα. Τα όσπρια είναι πλούσια σε πρωτεΐνες και θα βοηθήσουν να κλείσουμε τα κενά της έλλειψης του κρέατος. Μην αμελείς να τα βάζεις στην καθημερινότητά σου. Στη συνέχεια πρέπει να καταναλώνουμε λαχανικά ως κυρίως γεύμα 2 με 3 φορές την εβδομάδα. Τρώγοντας λαχανικά, γεμίζεις τη μέρα σου με θρεπτικά συστατικά και αποφεύγεις πολλές θερμίδες. Πρόσθεσέ τα λοιπόν στην εβδομάδα σου και κατανάλωση αμυλούχων φαγητών όπως ρύζι, πατάτες και μακαρόνια να το έχεις μόνο μία φορά την εβδομάδα. Ένα μεγάλο ερώτημα τώρα που προκύπτει με την νηστεία είναι αν μπορώ να τη συνδυάσω με την απώλεια βάρους. Η νηστεία είναι μία από τις καλύτερες περιόδους του έτους για να ξεκινήσουμε ένα πρόγραμμα διατροφής ή να συνεχίσω έναν πετυχημένο ρυθμό απώλειας, αρκεί να έχω πάντα τη σωστή καθοδήγηση για τις επιλογές που πρέπει να κάνω στο καθημερινό μου διαιτολόγιο. Ένα άτομο που προχωρά σε μία φάση αυτοσυγκράτησης μπορεί εύκολα να προσαρμόσει τη διατροφή του σε ένα πρόγραμμα απώλειας και να αποτρέψει παράλληλα την αύξηση του βάρους που στις περισσότερες περιπτώσεις συνοδεύει το τέλος της περίοδου της νηστείας. Έτσι λοιπόν, είδαμε τι πρέπει να προσέξουμε ώστε να κάνουμε νηστεία και παράλληλα να ελέγχουμε και τα κιλά μας αλλά και την ποιότητα της διατροφής μας. Να είστε κοντά μας και την επόμενη εβδομάδα στο περί διατροφής για περισσότερα μυστικά σωστής διατροφής και υγείας, αλλά να μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να δείτε την εκπομπή μας και στο YouTube αλλά και στο site του σταθμού μας, questchannel.gr. Καλό σας απόγευμα!